Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό κύριο Αλέξη Τσίπρα για τη δημιουργία τριών νέων σταθμών διοδίων στον οδικό άξονα Προμαχώνας Σέρες Θεσσαλονίκη. Κατέθεσε ο σεραίος βουλευτής της συμπαράταξης Πασόκ Δημάρ Νομού Σερών, κύριος Μιχάλης Τζελέπης. Ο σεραίος βουλευτής απευθύνεται στον Πρωθυπουργό γιατί ενώ κατέθεσε 10 φορές τη συγκεκριμένη επίκαιρη ερώτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κύριο Χρήστο Σπίρτζη, ο τελευταίος αναβάλει διαρκώς τη συζήτησή της. Ο σεραίος βουλευτής καλεί τον Πρωθυπουργό σε δημόσια συζήτηση για να το απαντήσει εάν σκοπεύει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου ο Υπουργός της δικής του κυβέρνησης να ανακαλέσει την απόφαση για τη δημιουργία των δύο νέων σταθμών στον οδικό άξονα Προμαχώνας Σέρες Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Η δυνατότητα που έχουμε είναι μέσω του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως αυτό που θα συζητήσουμε τώρα, για 10η συνεχόμενη φορά. Που σημαίνει επί 4 μήνες, γιατί κάθε εβδομάδα μπορείς να καταθέτεις την ερώτηση, ο κύριος Σπίρτζης δεν έρχεται να απαντήσει. Για γιατί έχει λιμένες υποχρεώσεις, γι' αυτό δεν έρχεται. Τι πρόθεση πούμε υπάρχει. Την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά, την τρίτη, την τέταρτη, την πέμπτη. Μα μιλάμε για 10 συνεχόμενες, επαναλαμβανόμενες, λοιπόν, αναβολές για το θέμα, το γνωστό, για τα διόδια που έχει σχεδιάσει στην Εγνατία Οδό, συνολικά 38 νέα διόδια. Αλλά ιδιαίτερα για τον νομό Σερών. Ωραία. Θα σας πω κάτι, κυρία Μωραϊτο, τι είναι αυτή να πει. Γιατί όταν η Εγνατία Οδός έχει συνολικά 1540 χιλιόμετρα μαζί με τους καθέτους και σε έναν κάθετο άξονα Προμαχώνας Λιμάνι Θεσσαλονίκη 95 χιλιόμετρα σχεδιάζει να δημιουργήσει, ήδη δημιούργησε τον πρώτο στον Προμαχώνα. Ναι. Και άλλα δύο για να πάμε στη Θεσσαλονίκη. Ένα στο Στριμωνικό και ένα έξω από το Λαγκαδά. Ναι. Καταλαβαίνετε το πλάγιο. Ότι ο νομός Σερών τίθεται αμέσως εκτός έξω από κάθε λογική. Ένας πολίτης για να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη θα πληρώνει 2 και 2, 4 φορές 4 διόδια. Δεν μιλάμε για τις επιχειρήσεις που καθημερινά μετακινούν εμπορεύματα. Έχετε δίκιο. Αλλά και πέρα από αυτό. Αυτός ο δικός άξονας που ενώνει την νοτιοανατολική Ευρώπη με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Σε αυτή την περίπτωση, εάν αυτά τα διόδια τελικά, όπως σχεδιάστηκαν, κατασκευαστούν και αρχίσουν να λειτουργούν, τότε η γεωστρατηγική σημασία του συγκεκριμένου οδικού άξονα χάνεται και υπάρχουν παράπλευρα οδικά δίκτυα για να ακολουθήσουν τα φορτηγά που έρχονται από την νοτιοανατολική Ευρώπη. Πέρα δε για τον νομό Σερών θα γίνει το εγκληματικό. Όλα τα φορτηγά διεθνών μεταφορών που έρχονται από την νοτιοανατολική Ευρώπη μετά τα διόδια του Προμαχώνα θα στρίβουν στον δρόμο Καρμανιόλα και Θανάτου Γέφυρα Πετριτσίου Δοϊράνη. Σωστά. Λοιπόν, και θα ακολουθούν εκείνο το δρομολόγιο για να μην πληρώνουν τα διόδια.